ξεκάθαρο και χωρίς αστερίσκους όχι στο ενδεχόμενο να πληρώνουν οι κριτικοί διόδια στο νέο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όποτε και αν αυτός κατασκευαστεί, είπε σήμερα κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Σταύρος Αρναουτάκης, μετά από παρέμβαση της Λαϊκής Εισπύρωσης, η οποία κάλεσε τον Περιφερειάρχη να πάρει ξεκάθαρη θέση, μετά και τις τελευταίες αναφορές του Πρωθυπουργού περί διευκολύνσεων στους κριτικούς, χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα. Δεν πρέπει να πληρώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι διόδια, υποστήριξε χαρακτηριστικά. Οι κριτικοί δεν πρέπει να πληρώνουν διόδια. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη μία Κρήτη, από το ένα άκρο της Κρήτης μέχρι το άλλο. Τοποθετήθηκε και ο κύριος Πρωθυπουργός και είπε ότι θα υπάρχει μια ειδική μεταχείριση για τους μόνιμους κατοίκους. Και εδώ χρειάζεται μια πίεση από εμάς, ότι οι μόνιμοι κάτοικοι να μπορούν πραγματικά να πηγαίνουν χωρίς διόδια από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Εμείς επαναφέρουμε την πρότασή μας για ΒΟΑΤ από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία με αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μετά την έναρξη των εργασιών στο αεροδρόμιο Καστελίου, ο σχεδιασμός για τον αιματοβαμμένο ΒΟΑΚ και τον εξυγχρονισμό του βρίσκεται στο προσκήνιο, με τους αυτοδιοικητικούς να ζητούν απαντήσεις σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν εκτός από τα διόδια και τις μελέτες αλλά και το εύρος της παρέμβασης. Αν δηλαδή συμπεριληφθεί στο project και το τμήμα Άγιος Νικόλαος Σιτία. Χαρακτηριστικά ο Σταύρος Αρναουτάκης στάθηκε στην ανάγκη να ολοκληρωθούν οι μελέτες στην Ανατολική Κρήτη, ενώ έφερε και ως παράδειγμα την περιοχή του Καβουσίου, ένα τμήμα που ο σχεδιασμός είναι έτοιμος. Οι τοποθετήσεις, ωστόσο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαν ως επίκεντρο έναν βόρειο οδικό άξονα Κρήτης από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία. Πρέπει να ολοκληρωθούν και οι μελέτες προς τη Σιτία, γιατί δεν ακούσαμε τι είναι να γίνει από τον Άγιο Νικόλο μέχρι τη Σιτία. Και επειδή έχει περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, έχει περάσει στο Καβούσι η μελέτη, είναι ένα όριμο έργο να μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ στην επόμενη περίοδο, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και προς τη Σιτία. Την ίδια ώρα το ΤΕΤΑΚ έστειλε στον Υπουργό Υποδομών επιστολή μέσω της οποίας τονίζεται ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν μέσα από ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Συγκεκριμένα, οι μηχανικοί ζητούν άμεση και ικανοποιητική χρηματοδότηση για την προώθηση και πλήρη ολοκλήρωση των υπολοιπωμένων σταδίων των εκπονούμενων μελετών στην Ανατολική Κρήτη στο ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο 10-15 μηνών, δεδομένου ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Και ακόμα χρηματοδότηση από τα χρηματοοικονομικά εργαλεία από τα έσοδα των ομολόγων, εφόσον εγκριθούν τελικά από το Eurogroup του Ιουνίου για την κατασκευή όλων των έργων οδικών τμήματων για τα οποία θα έχουν σύντομα εκπονηθεί πλήρεις και όριμες μελέτες. Αν παρελπίδα και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί, να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από άλλους πόρους. Είπε ο κ. Πρωθυπουργός ότι το 2021 θα είναι έτοιμα. Εγώ δεν βλέπω το 2021 να είναι, μακάρι να είναι το 2022 και να δημοπρατηθεί. Άρα το 2023. Αν επιστρέφονται τα ομόλογα, θα ξεκινήσει να πληρώνεται το έργο αυτό το οποίο, για το οποίο συζητούμε. Γιατί δεν υπόθηκε μόνο από τα ομόλογα, υπόθηκε και από την Αττική Οδό να γίνει μία χρηματοδότηση, όπως επίσης υπόθηκε από τον κύριο Καραμαλή και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.